Να ξεκινήσω, είμαι έτοιμη, να βάλουμε και ένα χρονόμετρο. Να σε προλογίσουμε τελικά ή όχι. Ναι, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην τρίτη συνεδρία. Θα ξεκινήσουμε με τη Μαριάννα Κατσογιάννου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ομιλία της έχει τον τίτλο... Συγγνώμη, Μαριάννα, δεν τον έχω μπροστά Και μου ο αυτή τη τίτλος στιγμή. μπροστά σας. Νάτος, ναι, μπράβο. Έχω ανέβασε. Κατασκευάζοντας ή δημιουργώντας για Ναι. την ορολογία των τεχνητών γλωσσών. Μαριάννα, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Λυπάμαι για την μικρή αναστάτωση. Τουλάχιστον Τίποτα. είχα έτοιμο τον τίτλο. Κάτι είναι γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι... Δεν φαντάζομαι τίποτα. Υπάρχουν δύο ειδών γλώσσες. Μάλλον μία από τις κατηγοριοποιήσεις των γλωσσών που μπορούμε να συναντήσουμε στη βιβλιογραφία είναι οι φυσικές και οι τεχνητές. Μόνο που η ορολογία των τεχνητών γλωσσών δεν είναι σταθερή. Άλλοι τις λένε τεχνητές, άλλοι τις λένε κατασκευασμένες και άλλοι με άλλα ονόματα που θα δούμε στην πορεία. Το θέμα των τεχνητών γλωσσών είναι ένα θέμα που έχω, με το οποίο ασχολούμαι την τελευταία πενταετία περίπου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω αποφασίσει να το πάω αρκετά βαθύτερα από την επιφάνεια στην οποία βρισκόταν ως τώρα. Και έτσι κατέληξα να ψάχνω έναν τίτλο βιβλίου και να μην ξέρω αν θα πω τεχνητές ή κατασκευασμένες. Αυτή είναι η αφορμή της σημερινής ανακοίνωσης. Στη βιβλιογραφία επικρατεί, αυτό είναι και σε αυτό το σημείο θα καταλήξω κιόλας με αυτή την παρουσίαση, όρος conlangs, constructed languages, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Δεν έχει να κάνει με την ιστορία του αντικειμένου. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να έχει επικρατήσει, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε και να το συζητήσουμε. Άλλωστε, στα ελληνικά το να λέμε conlangs, μάλλον δεν βοηθάει και ιδιαίτερα. Η ουσία είναι ότι υπάρχουν αυτά τα δύο είδη γλωσσών. Ξέρουμε όλοι τι είναι φυσικές γλώσσες, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν σας ζητήσω έτσι, αν σας πιάσω ξαπρόπτου να σας ρωτήσω τι είναι φυσική γλώσσα, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να δώσετε έναν απόλυτα ακριβή ορισμό. Όσοι κάνουμε εισαγωγικό μάθημα γλωσσολογίας, το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Πάντα προσπαθούμε να πούμε τι είναι γλώσσα, τι είναι φυσική γλώσσα. Και πάντα υπάρχει μια δυσκολία ορισμού. Πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις φυσικές από τις τεχνητές γλώσσες. Το καλύτερο στοιχείο που μας δίνει μέχρι στιγμή η βιβλιογραφία είναι όταν λέμε για τεχνητές γλώσσες να ξέρουμε ότι μια ουσιαστική διαφορά που δεν τη βρίσκουμε, κάτι που δεν βρίσκουμε ως χαρακτηριστικό των φυσικών γλωσσών, είναι ότι οι τεχνητές γλώσσες είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας, είναι προγραμματισμένες, είναι ηθελημένες, έχουν κατασκευαστεί. Αν θέλετε, έχουν ληξιαρχική πράξη γέννησης. Υπάρχει κάποιος, συνήθως ένα άτομο, καμιά φορά και μία ομάδα, μία κοινότητα, που έχουν κατασκευάσει συνειδητά τη γλώσσα για διάφορους λόγους. Και αυτός ο ορισμός όμως είναι τελείως προφανές, αν το ψάξουμε λίγο, ότι δεν είναι επαρκής για να συνεννοηθούμε. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε έναν κατάλογο από τα είδη γλωσσών που διεκδικούν τον τίτλο της τεχνητής γλώσσας. Κάτω δεξιά έχω τη βιβλιογραφική αναφορά. Η Ίντας 3 είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ερευνήτριες που έχει κάνει ένα διδακτορικό πάνω στο αντικείμενο σε σχέση με τη χρησιμότητα της κατασκευής γλωσσών. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα είδη γλωσσών που βλέπετε εδώ, που διεκδικούν τον τίτλο της τεχνητής, με την έννοια ότι θα ήθελα να μπουν στον ερευνητικό αυτό χώρο. Η ιεράρχηση δεν είναι δική μου, αλλά δεν είναι τυχαία παρόλα αυτά. Έχει κάνει μια δουλειά, όχι ακριβώς γλωσσολογική, αλλά παρόλα αυτά ενδιαφέρουσα. Αλλά όλοι οι ερευνητές τελικά καταλήγουν στο ίδιο. Πολλές διεκδικούν τον τίτλο, αλλά αυτές που βλέπετε στο πλαίσιο κατά κανόνα είναι οι τεχνητές γλώσσες που θεωρούμε τεχνητές. Και κατά κανόνα, δεν λέω πάντα, γιατί θα ήταν μεγάλη κουβέντα, οι ερευνητές ασχολούνται με αυτές τις τρεις κατηγορίες. Τις αφήνω επίτηδες αμετάφραστες προς το παρόν. Θα συζητήσουμε τη μετάφραση αργότερα, γιατί η ορολογία απαιτεί και μετάφραση φυσικά. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα γλωσσών που λέγονται φιλοσοφικές, λογικές ή πασιγραφίες.
δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ανήκουν στην ίδια ομάδα. Υπάρχει μια ομάδα που λέγονται, ας το πω προς το παρόν, βοηθητικές γλώσσες, βλέποντα τις παρενθέσεις και τα παραδείγματα. Και υπάρχει και μια ομάδα που λέγονται καλλιτεχνικές γλώσσες. Πάντα πρόχειρες οι μεταφράσεις μου. Έτσι, με αυτές τις τρεις λοιπόν ασχολείται ο χώρος των μελετητών, των τεχνητών γλωσσών. Το πρώτο που θα είχε λόγο κανείς να εξετάσει σε μια τέτοια περίπτωση για να καταλάβει τι είναι τεχνητή γλώσσα και πώς μπορεί να τη μελετήσει, θα ήταν ακριβώς να εξετάσει τα κίνητρα, τους λόγους για τους οποίους δημιουργούμε γλώσσες. Τι θα πει δημιουργώ μια γλώσσα, αφού έχω μια φυσική γλώσσα και συνήθως έχω και πολλές. Οι περισσότεροι από εμάς είναι πολύγλωσσοι και πολύ εκενετοί. Τι είναι η δημιουργία μιας γλώσσας? Η Στρία έχει κάνει μια πολύ ωραία σύνοψη στη δουλειά της και έχει πει το εξής. Έχει πει ότι στην πραγματικότητα, όταν κάποιες ομάδες ή κάποιοι με κοινούς στόχους δημιουργούν τεχνητές γλώσσες, το κάνουν για έναν από τους δύο λόγους που βλέπετε εδώ στα δύο bullets. Το πρώτο κίνητρο θα ήταν να δημιουργηθεί να πλησιάσει η γλώσσα ένα ιδεώδες ποιότητας, της απόλυτης ποιότητας, ως προς τη δομή της γλώσσας. Να πετύχει κανείς δηλαδή αυτό που ο Ουμπέρτο Έκο ονόμασε τέλεια γλώσσα. Φαντάζομαι ότι ο τίτλος του Έκο αναζητώντας την τέλεια γλώσσα είναι από τους πιο γνωστούς στο χώρο. Η Στρία προσθέθηκε ένα δεύτερο λόγο, ο οποίος δεν εμφανίζεται στο βιβλίο του Έκο, γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ο συγγραφέας με αυτό το θέμα και γιατί εμφανίστηκε μεταγενέστερα στην ιστορία. Αν δεν μπορούμε να πετύχουμε την απόλυτη ποιότητα στη δομή της γλώσσας, τουλάχιστον να την πετύχουμε στη χρήση της. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια γλώσσα κατάλληλη για παγκόσμια χρήση. Εδώ μιλάμε για το χώρο της Εσπεράντο, χοντρικά, που είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Αυτοί είναι οι δύο αρχικοί λόγοι για να δημιουργήσει κανείς, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία πάντοτε, μία γλώσσα που δεν είναι φυσική, την κατασκευάζει. Θα προσθέσω και κάτι ακόμη όμως, το οποίο ίσως δεν εμφανίζεται άμεσα στη βιβλιογραφία, μάλλον ίσως εμφανίζεται στην πολύ πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, γιατί είναι πιο πρόσφατο ως φαινόμενο. Υπάρχουν και οι γλώσσες που κατασκευάζονται στη λογοτεχνία ή ακόμη περισσότερο, όχι που κατασκευάζονται απαραίτητα, αλλά που αναφέρονται στη λογοτεχνία ακόμη και αν δεν κατασκευαστούν. Δεν θα καθίσω να σας διαβάσω το αρχαίο παράδειγμα, αλλά ο πρώτος διδάξας που αναφέρεται σε μία γλώσσα χωρίς να την έχει κατασκευάσει, συζητάει όμως τι υπόθηκε σε αυτή τη γλώσσα και το περιγράφει στους αναγνώστες, είναι ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα, ο οποίος ήδη από το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, διασκέδαζε κοροϊδεύοντας τις φαντασιώσεις, τέλος πάντων, των συγχρόνων του. Και προφανώς είναι και ο πρώτος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, με την έννοια ότι η περίφημη αληθής ιστορία, όπως λέγεται το συγκεκριμένο του κείμενο, θα το λέγαμε νουβέλα σήμερα, αναφέρεται σε ένα ταξίδι στο διάστημα. Πήγε λοιπόν ο Λουκιανός στη Σελήνη και ανάμεσα στα άλλα έπιασε και κουβέντα με τον λιχνάρι που άναβε στο σπίτι του. Έκαναν μία μεγάλη συζήτηση. Θα μου πείτε τώρα γιατί κανείς ασχοληθεί με μία γλώσσα που δεν υπάρχει, που εντάξει μπορεί να την αναφέρει ο Λουκιανός, αλλά ποτέ δεν κατασκευάστηκε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτές οι γλώσσες που αναφέρονται καμιά φορά κατασκευάζονται κιόλας μερικούς αιώνες αργότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Λουκιανός, του οποίου τη γλώσσα πολύ αργότερα κατασκεύασε ο Ραμπελέ για να τη χρησιμοποιήσει με το ίδιο όνομα σε ένα δικό του κείμενο. Θα περάσω πολύ γρήγορα στο επόμενο παράδειγμα, γιατί δεν έχουμε καιρό να το συζητήσουμε και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο ο Λουκιανός και ο Ραμπελέ. Ίσως έχετε δει τις ταινίες του Χάρι Πότερ και ίσως θυμόσαστε ότι μιλάει με τα φίδια. Μιλάει μια γλώσσα την οποία θα λέγαμε ερπετική. Αυτό που απίθανο θα μου φαινόταν να ξέρετε, είναι ότι αυτή τη γλώσσα την ερπετική την έκανε ο Φράνσις Νόλαν, ο οποίος είναι πλέον ομότιμος καθηγητής φωνητικής
από το Cambridge. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα διεθνώς στη φωνητική. Ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Φωνητικής Εταιρείας για πολλά χρόνια. Και επειδή η γλώσσα αναφερόταν στο βιβλίο, αλλά δεν είχε κατασκευαστεί, όταν γυρίστηκε η ταινία, τον κάλεσαν για να κατασκευάσει αυτή τη γλώσσα. Στο πρώτο μάθημα που δίδαξα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, τον είχα καλέσει και μας έκανε μια ομιλία ακριβώς για το πώς κατασκευάστηκε μια γλώσσα, ξεκινώντας από την ιδέα ότι τα φίδια δεν έχουν χείλη. Πάλι δεν προλαβαίνω να σας πω περισσότερα. Ένα δεν μπορούσε να έχει χιλικά σύμφωνα, γιατί γελάς. Λογικό δεν είναι. Δεν προλαβαίνω να σας πω περισσότερα. Δυστυχώς βλέπω το χρόνο εδώ και έχω τρομάξει. Θέλω να πάω στο θέμα της ορολογίας. Αλλά τέλος πάντων θα σας πω ότι ανάμεσα στην απλή αναφορά μιας γλώσσας και στην κατασκευή από επαγγελματίες, βρίσκουμε όλα τα στάδια που μπορεί κανείς να φανταστεί. Έχω βάλει ένα σύνδεσμο για να δείτε ένα ενδιάμεσο στάδιο από κατασκευή γλώσσας. Και θέλω πριν περάσω στο θέμα της ορολογίας να αναφέρω και κάτι ακόμη. Ότι υπάρχουν και Έλληνες σήμερα δημιουργοί γλωσσών. Ξέρετε το ποιες και πώς είναι οι τεχνητές γλώσσες, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά τον έναν από τους δύο Έλληνες κονλάγκερς, όπως λέγονται σήμερα, τον ξέρετε όλοι, διότι είναι ο Πάνος ο Κρυμπάς, είναι ανάμεσά μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα. Ο δεύτερος είναι φοιτητής, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά για πάρα πολλούς λόγους. Και τώρα, για να μην παραβιάσω το χρόνο, μου μένουν 5 λεπτά για να σας θέσω το κεντρικό ζήτημα της σημερινής ομιλίας, το ζήτημα της ορολογίας. Το πώς θα ονομάζουμε τις τεχνητές γλώσσες είναι ένα μεγάλο θέμα. Η ορολογία δεν είναι σταθερή, γιατί ακριβώς αυτές οι γλώσσες δεν έχουν μελετηθεί και κυρίως γιατί οι κατασκευαστές, ας τους πω έτσι, προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και έχουν δουλέψει σε διαφορετικές περιόδους, σε διαφορετικούς αιώνες στη ζωή τους. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη είναι ο πίνακας που έφτιαξε ο Λίου, ο οποίος, όπως βλέπετε επίσης από την ημερομηνία, είναι σύγχρονος. Ο Λίου προσπάθησε να βάλει στη σειρά τις δικές του απόψεις. Ο ίδιος προέρχεται από το χώρο των εσπεραντιστών και αυτή τη στιγμή η Κίνα ενδιαφέρεται για την επικοινωνία διεθνώς. Άρα έχει ενδιαφερθεί, όσο έχει ενδιαφερθεί για την τυποποίηση, έχει ενδιαφερθεί και για τις τεχνητές γλώσσες. Και έχει προσπαθήσει ο Λίου να βάλει στη σειρά το τι είναι η τέλεια γλώσσα, τι είναι η παγκόσμια, τι είναι η βοηθητική. Είναι ένα μεγάλο μπλέξιμο, όπως βλέπετε. Επίτηδες δεν σχολιάζω περισσότερο το σχήμα, γιατί τα έχω βάλει σε μία σειρά από εδώ και πέρα. Οι εσπεραντιστές, λοιπόν, είναι μεγάλος χώρος, αλλά όχι ο πρώτος δημιουργίας τεχνητών γλωσσών. Θέλουν να ξεχωρίσουν τις τεχνητές γλώσσες από τις βοηθητικές, δηλαδή από αυτές που κατασκευάζουν οι ίδιοι. Έχουν μάλιστα και το επιχείρημα ότι σε αυτές τις γλώσσες που οι ίδιοι ονομάζουν είτε σχεδιασμένες είτε βοηθητικές, δεν υπάρχουν τεχνητά στοιχεία. Τα δανείζονται από άλλες γλώσσες και τα ενώνουν έτσι ώστε η τελική κατασκευή να είναι αυτό που ονομάζουν εύκολη, να έχει αυτό που ονομάζουν, πάντα βάζω εισαγωγικά, φυσικότητα, για να μπορούν να την προσεγγίσουν πολύ περισσότερο οι ομιλητές. Και με αυτή τη λογική ξεχωρίζουν τις δικές τους κατασκευασμένες πάντοτε γλώσσες, που τις ονομάζουν σχεδιασμένες ή βοηθητικές, από την ιδέα των τεχνητών γλωσσών που βεβαίως προϋπήρχε από τα δικά τους έργα. Οι γλωσσολόγοι όμως έχουν επίσης άποψη, δεν είναι μόνο οι εσπεραντιστές που δεν είναι απαραίτητα γλωσσολόγοι. Οι γλωσσολόγοι λοιπόν έχουν άλλες απόψεις που, όπως βλέπετε και από τον πίνακα, δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Ας πούμε η Σέιν, αν προφέρω σωστά το όνομά της, λέει ότι οι τεχνητές γλώσσες είναι οι constructed plus η created. Καινούριος όρος το created δεν το έχουμε ξανά μέχρι τώρα. Έτσι δηλαδή είναι είτε οι γλώσσες που είναι επαρκώς αναπτυγμένες ώστε να μπορεί κάποιος να τις διδαχθεί και να τις χρησιμοποιήσει για επικοινωνιακούς σκοπούς, είτε οι γλώσσες όπως αυτές που είδαμε πριν, το λαντεγνουά, ας πούμε, που δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένες, αλλά επειδή πάλι εξυπηρετούν κάποιο σκοπό μέσα στην ηθοπλασία, πρέπει να θεωρηθούν και αυτές μέρος των τεχνητών γλωσσών. Άλλοι ερευνητές πάλι, Nao Kenway, που στο κάτω-κάτω έχει γράψει και το σχετικό άρθρο στην εγκυκλοπαίδεια τη γλωσσολογική, λέει όχι, είναι κάτι παραπάνω οι τεχνητές γλώσσες. Είναι constructed plus invented plus programming. Βάζει και τις γλώσσες του προγραμματισμού.
Η πιο σκληροπυρηνική γλωσσολόγοι, τους άφησα τελευταίους, γιατί εδώ αναφέρω αυτούς που έχουν ένα διδακτορικό γλωσσολογίας και έχουν δουλέψει στο χώρο. Ο Πέτερσον είναι ο κατασκευαστής πολλών τεχνητών γλωσσών που ξέρετε, όλων αυτών που ξέρετε ίσως από το Game of Thrones. Και δουλεύει επαγγελματικά ως κατασκευαστής γλωσσών. Αυτή είναι η δουλειά του. Η Όκρεντ έχει κάνει κάτι ακόμη περισσότερο. Έχει μετατρέψει τη μελέτη των τεχνητών γλωσσών σε έρευνα πεδίου. Πηγαίνει και τις μαθαίνει, ζει στην κοινότητα, έχει πτυχίο κλίνγκων και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά και που είναι πιο αυστηροί γλωσσολόγοι, έχουν την άποψη ότι αν δεν υπάρχει ένα πλήρες γραμματικό σύστημα, δεν μπορούμε να μιλάμε για γλώσσα. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα, να μπορούμε να το μελετήσουμε, να το διδάξουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στην επικοινωνία. Και όλα τα άλλα είναι φιλιαρίες. Αυτή είναι η άποψη λοιπόν των πιο αυστηρών γλωσσολόγων. Η ουσία είναι ότι ανάμεσα σε όλα αυτά, αν προσπαθήσει κανείς να μελετήσει την ιστορία των τεχνητών γλωσσών, θα βρεθεί μπροστά τουλάχιστον σε αυτή την ορολογία που βλέπετε στη διαφάνεια. Όλοι οι όροι που βλέπετε έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα. Προσπαθώ να τους μεταφράσω, αλλά δεδομένου ότι η παραγωγή γλωσσική στο αντικείμενο δεν είναι και πάρα πολύ σπουδαία, είναι λίγο δύσκολο να μεταφραστούν όλα αυτά. Κυρίως υπάρχει η δυσκολία ότι το artificial και το constructed έχουν μεταφραστεί όσο έχουν μεταφραστεί με δύο λέξεις και εμφανίζονται ως συνώνυμες, αλλά είδαμε ότι για αυτούς που χρησιμοποιούν τους όρους δεν είναι απαραίτητα συνώνυμες. Το fictional και το virtual έχουν πρόβλημα, διότι πάλι επικαλύπτονται στο χώρο της χρήσης τους, έτσι, και ούτω καθεξής. Και σαν να μην έφτανε η δυσκολία της μετάφρασης που δεν είναι σταθερή και επομένως ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, υπάρχουν και υποκατηγορίες, υπάρχουν και μικρότερες, υπάρχουν και υποπεριπτώσεις τεχνητών γλωσσών, οι οποίες επίσης έχουν κάποια προβλήματα στη μετάφρασή τους, γιατί δεν έχουν μεταφραστεί ποτέ. Ας πούμε, αυτό το LAN ως κατάληξη χρησιμοποιείται πάρα πολύ τελευταία. Οπότε το joke LAN θα ήθελε κάποια ελληνική μετάφραση. Συνήθως θα το βρίσκαμε ως χιουμοριστική γλώσσα, υποθέτω. Η κωμωδιόγλωσσα είναι μια δική μου κατασκευή με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και πάλι δεν θα ήταν και πολύ σαφής ο όρος. Και αυτό που ήθελα να συζητήσω ακριβώς σε αυτό το συνέδριο αυτή τη φορά είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σταθεροποιηθεί όλη αυτή η ορολογία. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορώ να σας πω μόνο τι ισχύει. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι προφανώς έχει επικρατήσει ο αμερικανικός, στην πραγματικότητα, ούτε καν αγγλικός όρος, όρος της αγγλικής γλώσσας. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή ο όρος είναι πιο διάφανος ή πιο σημαντικός. Είναι επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που οι τεχνητές γλώσσες περνούν την άνοιξη του Hollywood, ότι κατασκευάζονται πάρα πολλές τεχνητές γλώσσες σήμερα, κυρίως στο χώρο της παραγωγής ταινιών, σειρών, βιντεοτεχνητιών. Και επομένως η ορολογία παράγεται στον ίδιο χώρο με αυτές. Και δεν φτάνει που έχει επικρατήσει ο όρος Conlang, έχουν εμφανιστεί και πάρα πολλά παράγωγα. Επομένως, εγώ ας πούμε τους φίλους μου που κατασκευάζουν τεχνητές γλώσσες πρέπει να τους λέω Conlangers, αν θέλω να προσαρμοστώ στη γλωσσολογία. Δεν έχω ελληνική λέξη γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες τελευταία αναφορά, κάποιες προτάσεις έτσι δειλά-δειλά που εμφανίζονται από την γαλλική και από την ισπανική γλώσσα. Έτσι έχουν προτείνει το ιδεολέγγουα, ιδεολόγγα, που θα το μεταφράσαμε ιδεόγλωσσα. Αλλά ούτε αυτό είναι διάφανο και κυρίως δεν είναι, αν ψάξει κανείς τη συχνότητα εμφάνισής του, είναι περίπου μηδαμινή. Με την απορία θα μείνουμε. Δεν έχω περισσότερα να πω πάνω σε αυτό. Δεν έχω επιλέξει τι θα κάνω. Ήθελα απλώς να το θέσω για να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο απολύτως ανοιχτό. Όπως βλέπετε, κλείνω με την καινούργια γλώσσα που μαθαίνω για να προσαρμοστώ στον χώρο. Ντάνκον, ευχαριστώ. Καϊτζις, λαρεβίδο, στο επανειδήν σε άπτεστη εσπεράντο. Σας ευχαριστώ πολύ και στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαριάννα για αυτή τη συναρπαστική παρουσίαση, αν και ήταν δυστυχώς σύντομη αναγκαστικά. Ο χρόνος τρέχει. Να πάμε γρήγορα. Τι είπες?
Ο χρόνος είναι εντάξει, ακριβώς μία με το ρολόι μου, ναι. Ναι, ήσουν άψογη, απλά θα θέλαμε περισσότερο χρόνο, να σε ακούσουμε περισσότερο, κατάλαβες Μαριάννα. Υπόσχομαι θα με ακούσετε πολλές φορές ακόμα. Λοιπόν, θα σε καλέσουμε μια μέρα και σε εμάς να τα πεις πιο αναλυτικά. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη παρουσίαση, είναι από την Μαρία Κουλιώτη, που είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από την ομότιμη καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη Σιμεωνίδη του ίδιου Πανεπιστημίου. Σας ακούμε, όποια κυρία παρουσιάσει. Βεβαίως. Δώστε μας μόνο ένα λεπτάκι λίγο να κάνουμε διαμήρωση. Βεβαίως. Έχετε ένα τέταρτο, εάν μπορείτε κάπως να το μεταφέρετε. Φαίνεται έτσι η παρουσίαση, φαίνεται το PowerPoint. Τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους από εμάς. Με την κυρία Αναστασιάδη ασχοληθήκαμε με την κατασκευή των ονομασιών για τα χημικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα στην Ελληνική, με την εφαρμογή του επιστημονικού επιθύματος ΙΟ. Το 1869, ο Δημήτρη Μεντελέγεφ έκανε μία πρώτη απόπειρα ομαδοποίησης των 63 στοιχείων που ήταν γνωστά από την εποχή του και έκτοτε θεωρείται ο πατέρας του περιοδικού πίνακα. Με τα σημερινά δεδομένα εφαρμόζεται ο περιοδικός νόμος του Μόζλι, κατά τον οποίο ο περιοδικός πίνακας διαιρείται σε 18 στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες, και σε 7 σειρές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι. Ενώ η ομαδοποίηση των στοιχείων γίνεται βάσει των κοινών μεταξύ τους ιδιωτήτων, όπως είναι η αγωγημότητα ή ο μαγνητισμός. Στο κάθε πλαίσιο του πίνακα αναγράφεται το σύμβολο του χημικού στοιχείου, το οποίο είναι 1 έως 2 γράμματα από τη διεθνή του ονομασία, και ο ατομικός αριθμός, ο οποίος συμβολίζεται με κεφαλαίο Z. Ατομικός αριθμός είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. Για παράδειγμα, για το αϊνστάνιο, που φαίνεται στη διαφάνεια, ο ατομικός αριθμός είναι το 99, το σύμβολο του στοιχείου είναι το ES, που αντλείται από τη διεθνή του ονομασία, αϊνστάνιο, και το 252 είναι το ατομικό του βάρος. Ωραία. Αρμόδια για την ονοματοδοσία των χημικών στοιχείων είναι η International Union of Pure and Applied Chemistry, ή αλλιώς IUPAC, σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα στοιχεία πρέπει να επιθυματοποιούνται με το ίουν, το οποίο προέρχεται από τη λατινική γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα χημικά στοιχεία, τα οποία ανακαλύφθηκαν πριν από τη θέσπιση του κανόνα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, είτε δεν εφαρμόζεται το επίθυμα, όπως συμβαίνει με τον φόσφορο, είτε εφαρμόζεται σε αυτά το κλητικό ουμ από τη λατινική γλώσσα για τα ουδέτερα ουσιαστικά. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει με το μολυβδένουμ, μολυβδένιο στα ελληνικά, το λανθάνουμ, λανθάνιο, ή το γκαντολίνουμ, το γαδολίνιο. Γενικά, η κατασκευή των όρων ακολουθεί την εξωτερική διαδικασία, η οποία οδηγεί στις εξής κατηγορίες, στα άμεσα δάνεια, που είναι η κατηγορία με τις περισσότερες ονομασίες των χημικών στοιχείων στην ελληνική, τα μεταφραστικά δάνεια και τα δάνεια αναγνώριση, τα οποία κατασκευάστηκαν με στοιχεία της αρχαίας ελληνικής από ευρωπαϊκές γλώσσες. Σχετικά με το επιστημονικό επίθυμα ΙΟ στην ελληνική, αυτό είναι δάνειο από ευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίες δανείστηκαν με τη μορφή ΙΟ από τη λατινική. Παλιότερα είχε μεταγραφεί ως ΙΟ, αλλά σήμερα έχει επιβιώσει ως ΙΟ. Εξαίρεση σε αυτό είναι 19 στοιχεία, για παράδειγμα το υδρογόνο, ο κασίτερος, ο χαλκός, ο σίδηρος, το κρυπτό, ο άργυρος και το αργό. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι το ΙΟ δεν εμφανίζεται στις γραμματικές της νέας ελληνικής. Τώρα, τι συμβαίνει στη λεξικογραφία. Το λεξικό της κοινής νεοελληνικής παρουσιάζει το ΙΟ ως επίθυμα που έχει λόγια προέλευση για ουδέτερα ουσιαστικά που παράγονται από ουσιαστικά για την απόδοση χημικών στοιχείων, για παράδειγμα βισμούθιο ή πλουτόνιο. Επίσης, το παραθέτει και ως κατάληξη για την προσαρμογή ξένων όρων, για παράδειγμα του θορίου.
Το δε χρηστικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας επίσης το θεωρεί επίθυμα για την απόδοση ξένων επιστημονικών όρων. Όμως, το μεν λεξικό της κοινής ελληνικής γλώσσας αρχικά το παρουσιάζει ως επίθυμα, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στο αγαλμάτιο, αλλά στη συνέχεια το θεωρεί ως κατάληξη για την προσαρμογή ξένης επιστημονικής ορολογίας, όπως προαναφέρθηκε για το παράδειγμα θόριο. Και φαίνεται ότι η ίδια η άποψη υιοθετείται και από το χρηστικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, που αρχικά το κατηγοριοποιεί ως επίθυμα, όμως στη συνέχεια το χαρακτηρίζει κατάληξη για την απόδοση ξένων επιστημονικών όρων. Και έτσι προκύπτει μία ασαφής και απροσδιόριστη περιγραφή, η οποία τονίζει τη χρήση, αλλά όχι την ταυτότητα του επιθύματος, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, στο λεξικό της κοινής της ελληνικής, παρατίθεται ο τεμαχισμός θωρίουν για τον όρο θόριο, ο οποίος κρίνουμε ότι είναι εσφαλμένος και ανταυτού προτείνουμε τον τεμαχισμό θωρίουν, ο οποίος προέρχεται ετυμολογικά από το όνομα Θόρ, το όνομα του γνωστού θεού της σκανδιναβικής μυθολογίας και το επιστημονικό επίθυμα Ιούν. Για το δε χρηστικό λεξικό της νέας ελληνικής, φαίνεται ότι η ανάλυση που προτείνει δεν προσμετρά περιπτώσεις όπως το Δημήτριο, οι οποίες ενισχύουν την ύπαρξη του επιστημονικού επιθύματος Ιω για την ορολογία της χημίας. Και έτσι προτείνεται ότι το Ιω, όπως συμβαίνει και στο Δημήτριο, είναι επιστημονικό επίθυμα για την νέα ελληνική, το οποίο χρησιμοποιείται στην ορολογία της χημίας για όρους που δηλώνουν ονομασίες χημικών στοιχείων. Έχει εισαχθεί στην ελληνική μέσω ευρωπαϊκών γλωσσών, έχει τη μορφή ίουν, που ανάγεται στο λατινικό ίουν, και σήμερα στην ελληνική έχουμε δύο επιθύματα τα οποία ανήκουν στη λόγια ζώνη, από τη μία το ίο, που ανάγεται στο ίον της αρχαίας ελληνικής και έχει υποκοριστική σημασία, αν και σήμερα φαίνεται ότι δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται για υποκορισμό, παρόλο που χρησιμοποιείται ακόμα σε κάποια παραδείγματα, όπως είναι το αγαλμάτιο. Και από την άλλη, είναι το επιστημονικό επίθυμα ίο, που δηλώνει ονομασίες χημικών στοιχείων. Και έτσι, το τελευταίο εφαρμόζεται σε βάση ουσιαστικά για να κατασκευάσει ουσιαστικά όρους της χημίας, όπως προβλέπεται από τον κανόνα κατασκευής όρων της Daniel Corben. Για την παρουσίαση της ετυμολογίας των ονομασιών αξιοποιούνται οι μελέτες των Ρίγνες και Διαμάν και από το σύνολο των χημικών στοιχείων που μελετήθηκαν θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένες ονομασίες. Ξεκινώντας από την κατηγορία των μεταφραστικών δανείων, εδώ εντοπίζονται μόλις τέσσερα στοιχεία. Αρχικά το ασβέστιο, ετυμολογείται από το λατινικό calx, που σημαίνει κυμολία. Το δημήτριο, από το όνομα της θεάς Κέρης. Το ποσειδόνιο από τον Νεπτούνους, τον Ποσειδώνα. Και το πυρίτιο από το λατινικό silex, που σημαίνει πυρόλιθο. Ύστερα, από την κατηγορία των άμεσων δανείων, ενδεικτικά θα αναφερθεί το Αϊνστάνιο, ετυμολογείται από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ενδιαφέρον επίσης είναι το αντιμόνιο, γιατί παρατηρήθηκε ότι είναι αβέβαιο ετήμου. Το βισμούθιο, από τη γερμανική ονοματική φράση «Weisse Masse», που σημαίνει «λευκή μάζα». Το βιρίλιο και το βολφρέμιο είναι παραδείγματα ονομασιών χημικών στοιχείων που ετυμολογούνται από ορυκτά. Για παράδειγμα, το βιρίλιο ετυμολογείται από τον βίριλο και το βολφρέμιο από τον βολφραμίτη. Και το βόρειο ετυμολογείται από το αραβικό μπουράκ ή το περσικό μπουράκ, που σημαίνει βόρακας. Ο βόρακας είναι επίσης ορυκτό. Στη συνέχεια, το ζυρκόνιο ετυμολογείται από το αραβικό ζερκ, που είναι η αραβική ονομασία για τον πολύτιμο λίθο ζυργών, ή το αραβικό ζάργον, που σημαίνει χρυσοκίτρινος. Το ίνδιο ετυμολογείται από το λατινικό ίνδικουμ για το λουλάκι και το κέσιο από το επίσης λατινικό κέσιος για τον γκριζογάλανο. Το κάλιο από το αραβικό αλκουάλι, που σημαίνει στάχτη,
το Κιούριο από τους Μαρί και Πιέρ Κιουρί και το Κοβάλτιο από το γερμανικό Κόμπολτ που σημαίνει κακό δαιμόνιο. Φυσικά υπάρχει και χημικό στοιχείο, το οποίο τιμήσαινε και ετοιμολογείται από τον πατέρα του περιοδικού πίνακα, τον Δημήτρη Μεντελέγιεφ, και ονομάζεται Μεντελέβιο. Το Νικέλιο από το γερμανικό Νίκελ, το Νομπέλιο από τον Άλφρεντ Νόμπελ και τα ομώνυμα βραβεία. Ακόμη ένα χημικό στοιχείο ετοιμολογείται από τη Μαρί Κιουρί, αυτή τη φορά από τη χώρα καταγωγής της, την Πολωνία. Και το ράδιο από το λατινικό ράδιος που σημαίνει Αθήνα φωτός. Την ίδια ετοιμολογία έχει και το ραδόνιο, όπως επίσης λατινικής ετοιμολογίας είναι και το ρουβίδιο από το λατινικό rubidus που σημαίνει κόκκινος και το τελούριο από το ουσιαστικό τέλος που σημαίνει γη. Τώρα, τα χημικά στοιχεία τέρβιο, ιτέρβιο και ήτριο ετοιμολογούνται από τα ορυκτά τέρβια, ιτέρβια και ήτρια, τα οποία ανακαλύφθηκαν στο Ίτερμπι της Σουηδίας. Το Ίτερμπι είναι ένα χωριό λίγο πιο έξω από τη Στοκχόλμη. Υπάρχουν και χημικά στοιχεία τα οποία ετοιμολογούνται είτε άμεσα από τα ονόματα ειδημόνων στις θετικές επιστήμες, όπως συμβαίνει με το φέρμιο, που ετοιμολογείται από τον Ιταλό φυσικό Ενρίκο Φέρμι, ή το φράγκιο, που ετοιμολογείται από την καταγωγή της Γαλλίδας φυσικού Μαργκερίτ Περέ. Και τελευταία κατηγορία, τα δάνεια από αναγνώριση. Ξεκινώντας από το βάριο, ετοιμολογείται από το επίθετο βαρύς. Το δυσπρόσιο, από το επίθετο δυσπρόσιτος. Το ήλιο, από τον ήλιο. Το θάλιο, από το θαλός, που σημαίνει νεαρό κλαδάκι. Το λανθάνιο, από το ρήμα της αρχαίας ελληνικής λανθάνο, που σημαίνει κρύβο. Και το λίθιο, από το ουσιαστικό λίθος. Για το μαγκάνιο και το μαγνήσιο, προτείνεται η ετοιμολογία μαγνέζια άλμπα και μαγνέζια νίκρη αντίστοιχα. Είναι δύο ορυκτά τα οποία ανακαλύφθηκαν στη Μαγνησία της Θεσσαλίας. Το παλάδιο ετοιμολογείται από τον αστεροειδή Παλάς, ο οποίος φέρει το γνωστό προσωνύμιο της θεάς Αθηνάς και παρατηρείται ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις χημικών στοιχείων που ετοιμολογούνται από θεότητες ή από γνωστές μορφές της μυθολογίας, όπως το πλουτόνιο από το θεό Πλούτονα, το προμήθειο από τον Προμηθέα και το ταντάλιο από τον Τάνταλο. Και τέλος, το τεχνίτιο από το τεχνητός, γιατί είναι το πρώτο χημικό στοιχείο το οποίο δημιουργήθηκε τεχνητά. Συνοψίζοντας, προβάλλονται οι εξής κατηγορίες, τα μεταφραστικά δάνεια, τα άμεσα δάνεια και τα δάνεια από αναγνώριση, τα οποία προκύπτουν ως αποτελέσματα εξωτερικής διαδικασίας για τα χημικά στοιχεία στην ελληνική. Το σύνολο μελετήθηκαν 85 χημικά στοιχεία, από τα οποία μόλις τα 4 είναι μεταφραστικά δάνεια, τα 50 είναι άμεσα δάνεια και τα 31 είναι δάνεια από αναγνώριση. Σχετικά με το ΙΟ, αυτό είναι επιστημονικό επίθυμα για την κατασκευή μεταφραστικών δανείων και δανείων από αναγνώριση. Ενώ η περίοδος 2012 έως 2016 ήταν πολύ παραγωγική για την επιστήμη της χημίας, γιατί ανακαλύφθηκαν νέα τεχνητά στοιχεία, το Νιχόνιο, το Φλερόβιο, το Μοσχόβιο, το Λιβερμόριο, το Τενέσιο και το Ογκανέσιο, τα οποία ήδη έχουν προσθεθεί και στον περιοδικό πίνακα και έχουν λάβει τη θέση. Εδώ παρατίθεται η βιβλιογραφία και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πουλιώτη και βεβαίως και την κυρία Αναστασιάδη Σημεωνίδη. Να πάμε γρήγορα και στην τελευταία μας ομιλήτρια αυτής της συνεδρίας, στην κυρία Σοφία Τσακαλίδου. Κυρία Τσακαλίδου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Αναστασία, συγγνώμη, κάποιος συνάδελφος ζητάει... Έχει το χέρι σηκωμένο, ναι. Είπαμε, εγώ καταλάβω στο τέλος. Κατά λάθος, κατά λάθος. Α, εντάξει, όχι, μπορεί να ήταν εγώ. Στο τέλος, όποιος θέλει. Μπορεί να τα κατεπήγον, οπότε τα μαζεύουμε όλα στο τέλος,
Ναι. Να το θυμηθείτε στο τέλος. Είτε ρωτάτε με το χεράκι υψωμένο ή γράφετε στο chat, έτσι όπως θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσακαλίδου, συγγνώμη για τη διακοπούλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λόγο. Α, okay. Ξέχασα να πω, είναι από το γερμανικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Συνάδελφός μου και εγώ των γερμανικών είμαι. Και εγώ ήμουν και στο Αθηνών πριν κάτι χρόνια διδάσκουσα. Ωραία, λοιπόν, της κυρία Τσακαλούδη σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης, λοιπόν, να σας διαμοιράσω πρώτα ένα λεπτάκι. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης αφορά σε ορισμένα θέματα ορολογίας που ανέκυψαν κατά τη μελέτη του πεδίου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής. Η δομή της παρουσίασης είναι η ακολουθή, μια σύντομη εισαγωγή, αναφορά στους δύο κλάδους της γλωσσολογίας που έχουν σχέση με τους υποσυζήτηση όρους, δηλαδή τη φωνητική και τη φωνολογία, η εξέταση των όρων φώνημα, φθόγκος, ήχος, αλλοφωνικές ποικιλίες, γράφημα και φωνολογική επίγνωση και τέλος τα συμπεράσματα. Κατά τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διαπιστώνεται η χρήση συγκεκριμένων όρων όπως φώνημα, φωνολογική ενημερότητα, ήχος, οι οποίοι στο πλαίσιο των δύο σχετικών κλάδων της γλωσσολογίας, δηλαδή της φωνητικής και φωνολογίας, έχουν διαφορετική χρήση και σημασία. Ωστόσο, έχει επικρατήσει η χρήση τους σε πολλά επιστημονικά κείμενα. Εξετάζοντας λοιπόν τα τρία στάδια που περνούν οι φθόγκοι από τη στιγμή που παράγεται ένας ήχος από έναν ομιλητή μέχρι τη στιγμή που τον ακούει και τον καταλαβαίνει ο συνομιλητής του, σε συνάρτηση με τα τρία διαφορετικά είδη φωνητικής, την αρθρωτική, ακουστική και αντιληπτική, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για όρους ενδεχομένως καταχρηστικά χρησιμοποιούμενους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πύλη της ελληνικής γλώσσας σχετικά με τα είδη της φωνητικής, από τη στιγμή που παράγεται ένας φθόγκος από έναν ομιλητή μέχρι τη στιγμή που τον ακούει και τον καταλαβαίνει ο συνομιλητής του, οι φθόγκοι περνούν από τρία διαφορετικά στάδια. Το στάδιο της παραγωγής των φθόγκων από το αρθρωτικό σύστημα του ομιλητή, το στάδιο της μεταφοράς των φθόγκων μέσα από τον αέρα και το στάδιο της ακοής και κατανόησης ή αλλιώς πρόσληψης των φθόγκων από τον ακροατή. Στα τρία παραπάνω στάδια αντιστοιχούν τα τρία διαφορετικά είδη φωνητικής, η αρθρωτική φωνητική, η ακουστική φωνητική και η αντιληπτική φωνητική. Το καθένα από αυτά τα είδη λοιπόν εξετάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά των φθόγκων, εκείνα που είναι σημαντικά για το καθένα από τα παραπάνω στάδια. Εμείς θα εστιάσουμε περισσότερο στην αντιληπτική φωνητική, η οποία μελετά τον τρόπο που καταλαβαίνει ο ακροατής ή συνομιλητής αυτό που ακούει και κυρίως τις κατηγορίες φθόγκων, τις οποίες αναγνωρίζει υποσυνείδητα, ομαδοποιώντας ό,τι ακούει από τον ομιλητή και ερεθίζει το ακουστικό του νεύρο. Στην ειδική αγωγή, λοιπόν, μας ενδιαφέρει κυρίως η πρόσληψη των φθόγκων από τον ακροατή και εκεί παρουσιάζεται η μεγαλύτερη δυσκολία στην περίπτωση των μαθητών και μαθητριών, καθώς μπερδεύουν συχνά παρόμοιους ηχητικά φθόγκους. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε με συντομία στον έπειρο συναφή με την θεματολογία της παρούσας εργασίας κλάδου της γλωσσολογίας, τη φωνολογία, ο οποίος περιγράφει όλους τους δυνατούς φθόγκους της ανθρωπίνων γλωσσών και εξετάζει τις σχέσεις που συνάπτουν οι φθόγκοι στο στήσιμα μιας συγκεκριμένης γλώσσας σε μια ορισμένη περίοδο. Σκοπός είναι ο καθορισμός θεμαχιακών φθόγκων και υπερτεμαχιακών προσοδείας σχέσεων, όπως η διάκριση σε φωνήματα, η φωνοτακτική, η συμπλοκή σε ανώτερα φωνολογικά συστατικά που αποδίδουν τον τονισμό μιας γλώσσας, η ανέβρεση γλωσσικών καθολικών κοινών φωνολογικών ιδιοτήτων. Στον κλάδο λοιπόν της θεωρητικής γλωσσολογίας που ονομάζουμε φωνολογία, φώνημα καλείται η βασική, αφηρημένη μονάδα περιγραφής της συστατικής δομής των λέξεων, η μικρότερη διακριτική και εναλλάξιμη μονάδα της έκφρασης, η οποία μπορεί να πραγματώνεται με έναν ή με περισσότερους φθόγκους. Φωνήματα, επομένως, ονομάζονται οι ελάχιστες μονάδες ήχου κάθε γλώσσας που λειτουργούν διακριτικά, δηλαδή διακρίνουν σημασίες, παραδείγματος χάρη πόνος, τόνος. Η εναλλαγή των δύο πρώτων στοιχείων στις δύο αυτές λέξεις δημιουργεί και διαφορετικές σημασίες. Ο Πετούνιας αναφέρει ότι το φώνημα δεν είναι κάτι που πραγματικά το ακούμε, αλλά κάτι που το συλλαμβάνουμε νοητικά και υποθέτουμε την ύπαρξή του για να ερμηνεύσουμε ορισμένα γλωσσικά φαινόμενα. Τα φωνήματα είναι αφηρημένες ενότητες, κρυμμένες πίσω από την προφορά και το καθένα τους πραγματώνεται στο λόγο με έναν ή περισσότερους συγγενικούς φθόγκους. Στη σημερινή θεωρία, ο όρος φώνημα
δεν μπορεί πια να ερμηνευτεί σαν κάτι που δηλώνει φωνή. Αντίθετα, πρόκειται για αφηρημένη ενότητα και σαν τέτοια δεν είναι δυνατόν να προφερθεί. Επομένως, είναι αδύνατον να διδαχθεί στην πράξη κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προφέρουμε. Παραθέτοντας τον ορισμό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας από το Γλωσσάριο Όρων Γλωσσολογίας, φωνήματα ονομάζονται εκείνοι φθόγκοι μιας γλώσσας, οι οποίοι, αν βρεθούν στο ίδιο ηχητικό περιβάλλον, δημιουργούν διαφορετικές λέξεις. Για παράδειγμα, οι φθόγκοι που βλέπουμε εδώ, με τους οποίους αρχίζουν οι λέξεις πρώτος, τίνο, μητέρα, φωνή, γάτα και κρίκος αντίστοιχα, όταν βρεθούν στο ίδιο ηχητικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη στο περιβάλλον όνος, τότε δημιουργούν 6 διαφορετικές λέξεις. Πόνος, τόνος, μόνος, φόνος, γόνος και κόνος. Αυτοί οι 6 φθόγγοι λοιπόν δεν έχουν σημασία, αλλά αν εμφανιστούν στο ίδιο ηχητικό περιβάλλον, γίνονται αιτία να δημιουργηθούν διαφορετικές λέξεις ή αλλιώς αλλάζουν σημασίες. Επομένως, είναι φωνήματα στην προκειμένη περίπτωση. Το πρώτο μέλημα της φωνολογίας, επομένως, είναι ο καθορισμός ενός καταλόγου των φθόγγων μιας γλώσσας, διότι σε κάθε γλώσσα δεν πραγματώνονται όλοι οι πιθανοί φθόγγοι, ακόμα και όταν είναι δυνατόν από φωνητική άποψη. Όταν καθορίσουμε λοιπόν τον κατάλογο των φθόγγων της γλώσσας, τότε μπορούμε να διακρίνουμε και τις σχέσεις ανάμεσά τους. Στην κλασική γλωσσολογία γίνεται διάκριση ανάμεσα στους φθόγγους που χρησιμοποιούνται με διαφοροποιητική λειτουργία και στους φθόγγους που είναι παραλλαγές των πρώτων. Φθόγγος λοιπόν είναι ο ήχος ομιλίας, οι ήχοι που παράγονται από τα ανθρώπινα φωνητικά όργανα και παίζουν κάποιο ρόλο στη γλώσσα. Η ελάχιστη μονάδα που αποκαλύπτει η φωνητική ανάλυση των λέξεων. Χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο τρόπο εκφοράς άρθρωσης και αντίστοιχα ακουστικά γνωρίσματα. Οι φθόγγοι δηλαδή, οι απλές φωνές που σχηματίζουν τις λέξεις, έχουν γενικότερο χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται από το σύστημα της ορισμένης γλώσσας. Ωστόσο, όλοι οι φθόγγοι μάλλον μιας γλώσσας δεν αποτελούν και φωνήματα απαραίτητα, τα οποία είναι λιγότερα από τους φθόγγους της, αφού περισσότεροι του ενός φθόγγου μπορούν να αντιστοιχούν και στο ίδιο φώνημα. Φωνήματα δεν ταυτίζονται με τους φθόγγους μιας γλώσσας, γιατί όλοι οι φθόγγοι δεν έχουν πάντοτε διακριτική λειτουργία. Τα φωνήματα συγκροτούν το φωνολογικό σύστημα κάθε γλώσσας, το οποίο πραγματώνεται με τους φθόγγους της. Ένα φώνημα μπορεί ανάλογα με το φωνητικό περιβάλλον του να πραγματώνεται με διαφορετικούς φθόγγους σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αυτές οι πραγματώσεις ονομάζονται αλλόφωνα ή φωνητικές ποικιλίες του φωνήματος. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι φθόγγοι, όπως ο υπεροϊκός φθόγγος κ της κοινής νέας ελληνικής, που ενώ εμφανίζεται πριν από πολλούς άλλους φθόγγους, όπως πριν από όλα τα σύμφωνα, καθώς και πριν από τα φωνήεντα που βλέπουμε εδώ, όπως παράδειγμα στις λέξεις καλός ή κούκος, δεν εμφανίζεται πριν από τα φωνήεντα ή και ε. Σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον, αντί για τον υπεροϊκό φθόγγο, εμφανίζεται ο ουρανικός φθόγγος, αφού ακούμε κερί, κήπος. Από όσα είπαμε παραπάνω, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι οι φθόγγοι αυτοί δεν μπορούν να εμφανιστούν στο ίδιο περιβάλλον. Ίσα-ίσα στο περιβάλλον που δεν μπορεί να εμφανιστεί ο ένας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ, εμφανίζεται ο άλλος. Όταν λοιπόν δύο φθόγγοι έχουν μια τέτοια σχέση μεταξύ τους, λέμε ότι βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή. Φθόγγοι που βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή είναι και αυτοί οι διαφορετικές εκδοχές ή πραγματώσεις του ίδιου φωνήματος και ονομάζονται αλλόφωνα του φωνήματος. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα φωνήματα είναι αφηρημένες και ασυνεχείς μονάδες που είναι γεγραμμένες στη συνείδηση των ομιλητών και πραγματώνονται κατά την ομιλία με τη μορφή των φθόγγων, οι οποίοι είναι φυσικές οντότητες αντιληπτές με τις αισθήσεις. Όπως αναφέρει ο Τριανταφυλλίδης, όταν μιλούμε, μεταχειριζόμαστε λέξεις και κάθε λέξη σχηματίζεται από απλές φωνές, τις οποίες ονομάζουμε φθόγγους. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε και την πρώτη γραμματική του Τριανταφυλλίδη, όπου γίνεται λόγος για όλες ουσιαστικά τις αλλοφωνικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα για τα αλλόφωνα χρησιμοποιεί τόνο, τα οποία και τα ονομάζει ουρανικές παραλλαγές. Επίσης, οι Φιλιππάκη και συνεργάτες της αναφέρονται σε φθόγγους, γράμματα και συλλαβές, διευκρινίζοντας βέβαια ότι διδάσκονται οι φθόγγοι, οι οποίοι έχουν διαφοροποιητική λειτουργία μεταξύ τους και οι γλωσσολόγοι τους ονομάζουν φωνήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις θέσεις της σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας, τα φωνήματα και οι φθόγγοι ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα αναπαράστασης. Σύμφωνα με τις θέσεις της σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας, τα φωνήματα και οι φθόγγοι, όπως είδαμε, τα φωνήματα λοιπόν, τα οποία είναι και αντικείμενο της έρευνας στη φωνολογία, ανήκουν στο φωνηματικό ή αφηρημένο υποκείμενο επίπεδο της γλώσσας, ενώ οι φθόγγοι που είναι αντικείμενο της φωνητικής,
ανήκουν στο φωνητικό ή φυσικό επιφανειακό επίπεδο της γλώσσας. Τα δύο επίπεδα αυτά συνδέονται μέσω των φωνολογικών διαδικασιών που υφίστανται τα φωνήματα, προκειμένου να πραγματοθούν ως φθόγγι σε κάθε γλώσσα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά στο ποια είναι τα φωνήματα της ελληνικής επί παραδείγματι, δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα συμφωνία μεταξύ των φωνολόγων και με μια απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνουμε την ασυμφωνία αυτή. Όσον αφορά τον ήχο, σε μεγάλο ποσοστό των βιβλιογραφικών αναφορών από το επιστημονικό πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε η ισοδύναμη χρήση του όρου ήχος αντί για τον όρο φθόγκος, κάτι που σίγουρα είναι ορθό. Επίσης, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά ως ισοδύναμος όρος φώνημα. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρούμε ότι είναι πάντα σωστή η χρήση του όρου αυτού ως ισοδύναμου, καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω, όταν αναφερόμαστε σε φώνημα, εννοούμε την ελάχιστη μονάδα ήχου κάθε γλώσσα η οποία λειτουργεί διακριτικά, δηλαδή διακρίνει σημασίες. Τα φωνήματα όμως δεν θα πρέπει να ταυτίζονται με τους φθόγκους μιας γλώσσας, επειδή υπάρχουν και φθόγκοι που δεν έχουν πάντοτε διακριτική λειτουργία, ωστόσο πρέπει να διδαχθούν. Για παράδειγμα, η ελληνική γλώσσα έχει δύο κ, η διαφορά των οποίων δεν παρατηρείται από το μέσο ελληνόφωνο μιλητή, διότι δεν είναι φωνήματα. Δηλαδή δεν διαφοροποιούν τη σημασία των λέξεων σε κοινό περιβάλλον, όπως είναι οι λέξεις καιρός και κάρο. Το πρώτο είναι ουρανικό, όταν ακολουθείται από πρόστιο φωνήεν, και υπεροϊκό, όταν ακολουθείται από οπίστιο ή μέσο φωνήεν. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαχωρίσουμε το ουρανικό και το υπεροϊκό γ στις λέξεις αγγεία και μαραγκός. Όσον αφορά τις αλλοφωνικές ποικιλίες, εφόσον μιλάμε κυρίως για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, θεωρούμε ότι πρέπει να ενστερνιστούμε και αυτή την άποψη, ότι δηλαδή οι μαθητές θα πρέπει να έχουν επίγνωση της χρήσης συγκεκριμένων αλλοφωνικών ποικιλιών. Ήδη από τη δεκαετία του 50, με την υπόθεση της αντιθετικής ανάλυσης του Λάντο, δίνεται εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στις αλλοφωνικές ποικιλίες και συγκεκριμένα στην εξαιρετικά λεπτομερή ανάλυση τόσο της μητρικής γλώσσας του μαθητή, όσο και της γλώσσας στόχου, στον εντοπισμό των ομοιοτήτων και διαφορών, καθώς επίσης και στην κατανομή των αλλοφώνων στις δύο γλώσσες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε Έλληνες μαθητές τη γερμανική, να τους διευκρινίσει τη διαφορετική κατανομή των ουρανικών αλλοφώνων ή το κεντρικό σουά ή τις καταλήξεις των ρημάτων, το οποίο υπάρχει σε καταλήξεις των ρημάτων ή σε προθέματα, όπως το Μπ. Μπορούσαμε ακόμα να αναφέρουμε την ενισχυμένη δασίτητα των κλειστών συμφώνων στην αρχή της λέξης. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα κάποιο αλλόφωνο της μητρικής να είναι κανονικό φώνημα σε μια άλλη γλώσσα ή και το αντίθετο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την προφορά. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός όλο το εύρος των φθόγκων και τις διαφοροποιήσεις τους και ανάλογα με την περίσταση να επιλέγει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του. Γράφημα, σύμφωνα με τον πρωτόπαπα, ονομάζεται κάθε γράμμα ή συνδυασμός γραμμάτων που αντιστοιχεί σε έναν φθόγκο. Για παράδειγμα, η λέξη μπαίνω έχει 4 φθόγκους στην προφορά της και αντίστοιχα 4 γραφήματα στη γραφή της. Ο όρος γράφημα, λοιπόν, χρησιμοποιείται και σε τέτοιες περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε συνδυασμό γραμμάτων και όχι μόνο σε μεμονωμένα γράμματα. Χρησιμοποιώντας τον όρο γράφημα, καλύπτουμε και τις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή των μεμονωμένων γραμμάτων και των συνδυασμών γραμμάτων με την ίδια λέξη. Επίσης, ο όρος γράφημα είναι συνηθέστερος στη σχετική με την ειδική αγωγή βιβλιογραφία. Φωνολογική επίγνωση είναι μια ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλητή να κινηθεί από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της γλώσσας και να αποκτήσει επίγνωση και ικανότητα χειρισμού των βασικών δομικών στοιχείων της λέξης, όπως είναι οι συλλαβές, η συλλαβική επίγνωση και τα φωνήματα, φωνημική επίγνωση. Συγκρινόμενη με τη φωνημική, λοιπόν, η επίγνωση της συλλαβικής δομής του προφορικού λόγου φαίνεται να είναι αρκετά πιο εύκολη και αποκτάται πολύ νωρίτερα, ενώ αντιστοίχως η φωνημική είναι ιδιαίτερα δύσκολη ικανότητα στην αποκτήσή της από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και από τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Κυρία Τσακαλίδου, συγγνώμη, τελειώνεται ναι. Σε περίπου 2 λεπτά και αν είναι ναι, εύκολο. Ναι. Ναι. Στη σχετική, λοιπόν, βιβλιογραφία συναντάται πολύ συχνά ο όρος φωνολογική ενημερότητα. Κατά αναλογία, αντιπαραβάλλουμε τον όρο γλωσσική επίγνωση από τον τομέα της γλωσσολογίας. Επίσης, παραθέτοντας τον ορισμό του λεξικού της κοινής νεοελληνικής για τον όρο ενημερότητα, διαπιστώνουμε ότι αναφέρεται στην ιδιότητα του ενήμερου. Ενώ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνεται η έκφραση φορολογική ενημερότητα. Ενώ παραθέτοντας τον ορισμό του λεξικού της νεοελληνικής για τον όρο επίγνωση, διαπιστώνουμε ότι ο όρος αναφέρεται σε πλήρη, σαφή και ακριβή γνώση σχετικά με κάτι ή συνέστηση. Με βάση λοιπόν αυτούς τους δύο ορισμούς και την αποσαφήνιση του όρου που προηγήθηκε, συμπεραίνουμε ότι καταλληλότερος όρος και με μεγαλύτερη συνάφεια στην έννοια που περιγράφηκε
είναι η φωνολογική επίγνωση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια είναι η διαφορά της φωνημικής και της φωνολογικής, οπότε δεν θα επιμείνω. Περασματικά, λοιπόν, προτείνεται με βάση το πλαίσιο που στεγραφήθηκε αναλυτικά παραπάνω να αποφεύγουμε τη χρήση των δύο όρων ήχος, φώνημα, οι οποίοι ωστόσο συναντώνται συχνά στη βιβλιογραφία στο πεδίο της ειδικής αγωγής. Προσπέρασα μια διαφάνεια. Αντίθετα, προτείνεται η χρήση του όρου φθόγκος για δύο λόγους. Αφενός, στις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές από τον τομέα της γλωσσολογίας αιτιολογείται και περιγράφεται η ορθή χρήση των παραπάνω όρων. Και αφετέρου, ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη μητρική ή μια ξένη γλώσσα ενδιαφέρεται ως επιτοπλίστων στις πραγματώσεις των φωνημάτων και των φθόγκων και την αντιστοιχεία του στη γραφή. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ το γράφημα τσ, το οποίο μπορούμε να αντιστοιχεί σε διάφορους φθόγκους και ήχους στη γερμανική γλώσσα. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εστιάσει τη διδασκαλία του σε κάποιο συμφωνικό σύμπλεγμα που έχει δύο διαφορετικές πραγματώσεις στη γερμανική γλώσσα και κατά αναλογία να δώσει το παράδειγμα από τα ελληνικά, όπου στην πραγματικότητα έχουμε δύο ήχους χ, το χ στο χιόνι και το χ στο χάνο. Θα κλείσω λοιπόν με τις βιβλιογραφικές αναφορές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και για το ότι τηρήσατε το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στις ερωταποκρίσεις. Θέλει κάποιος να σηκώσει χεράκι, να ρωτήσει κάτι τις παρουσιάσεις των τεσσάρων κυρίων. Λοιπόν, η κυρία Τσακαλίδου θέλει να ρωτήσει κάτι. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω την συναδέλφισσα που προηγήθηκε μαζί με την κυρία Σημειονίδου. Με συγχωρείς που δεν σημείωσα το όνομα. Παρακαλώ. Η κυρία Πουρλιώτη, ναι. Όσον αφορά τις τιμολογικές αναφορές, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικότερα όλη η δουλειά σας και συγχαρητήρια θερμά και σε εσάς και στην προηγούμενη συναδέλφισσα που μίλησε, στην κυρία Κατσογιάννου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να διερευνηθεί ενδεχομένως περαιτέρω ή αν έχει διερευνηθεί περαιτέρω, όσον αφορά τις ετυμολογικές αναφορές. Οι ετυμολογικές αναφορές έχουν κάποια συσχέτιση με την προέλευση ενδεχομένως των όρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τυχαία η επιλογή. Παραπέμπει σε κάποιο χαρακτηριστικό χημικού στοιχείου ενδεχομένως, όπως ας πούμε το χλώριο, είδα ότι παραπέμπει στο χρώμα ίσως. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν υπάρχει μια ομαδοποίηση όσον αφορά την ετυμολογία, την ετυμολογική προέλευση των όρων αυτών. Και αν δεν έχει γίνει, δεν ξέρω, ίσως θα ήταν και κάτι ενδιαφέρον που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς. Βεβαίως, θα σας απαντήσω αμέσως. Στις μελέτες που αξιοποιήσαμε, η ομαδοποίηση των στοιχείων ήταν κάπως διαφορετική από αυτή που προτείναμε εμείς. Εμείς την προτείναμε καθαρά γλωσσολογικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που μελετήσαμε, η ομαδοποίηση έγινε ανά χρώμα, ανά ουράνια σώματα, γιατί υπάρχει μία ομάδα χημικών στοιχείων που έχει λάβει την ονομασία από ουράνια σώματα, όπως το πλουτόνιο, το παλάδιο. Άλλα στοιχεία έχουν πάρει την ονομασία τους από χρώματα, όπως είδαμε το καίσιο ή το ρουβίδιο. Υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν ονομασία από τη χώρα στην οποία ανακαλύφθηκαν. Οπότε ναι, σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό είτε του ίδιου του στοιχείου, είτε από τη συνολική διαδικασία ανακάλυψης του στοιχείου που έχει συνεισφέρει στην ονοματοδοσία του τελικά. Συμπληρωματικά να πω ότι σε αυτά που μας ανέφερε η κυρία Πουλιώτη μπορεί να είναι το όνομα αυτού που το βρήκε, το Φέρμιο για παράδειγμα, ο Φέρμιο Ιταλός, ο οποίος έδωσε το όνομά του και σε ένα στοιχειώδες σωματίδιο της σωματιδιακής φυσικής. Ήταν προφανώς μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο, το Φερμιόνιο, πάλι από τον ίδιο τον Φέρμι. Και μπορεί να είναι, όπως είδαμε, από τη χώρα προέλευσης, Πολωνία για την Μαρί Κιουρί ή το Γάλλιο από τη Γαλλία για κάποια Γαλλίδα κλπ. Δηλαδή είναι μερικοί τρόποι που επιλέγονται για αυτή την κλασική περίπτωση και σε άλλες επιστήμες, τρόποι που επιλέγονται για να δοθεί ένα όνομα σε ένα καινούργιο στοιχείο που ανακαλύφθηκε.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Υπάρχει δόκιμη ομαδοποίηση που αφορά την ετοιμολογία? Δηλαδή, υπάρχει κάποια ομαδοποίηση που προτείνεται από τη βιβλιογραφία, όπου τα ομαδοποιεί με βάση κάποιο κριτήριο? Τα κριτήρια είναι αυτά που σας είπαμε. Είτε ναι, όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά κάποια από αυτά, ας πούμε, είναι για συγκεκριμένο λόγο, φαντάζομαι, έτσι. Υπάρχει ομαδοποίηση επίσημα κάποια, σε κάποια βιβλιογραφική αναφορά? Και αυτό αφήνεται στην φαντασία του εφευρέτη. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και, καλά, η χημεία ήταν από τα αγαπημένα μου μαθήματα πάντα, αλλά και αυτό, έτσι, η ετοιμολογική ανάλυση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό που κάνατε. Σας συγχαίρω θερμά. Έχει δικαιώματα ο εφευρέτης. Ναι, ναι. Δικαιώματα στην κατονομασία. Ναι. Προχωράω τώρα, δεν θυμάμαι με ποια σειρά, ή ο κύριος Τσιάπας ή ο κύριος Μιχάλης Πολίτης σήκωσαν το χέρι. Επιλέγετε ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος και μετά ο κύριος Βαλιοντής, αν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ την κυρία Τσακαλίδου για την πολύ ωραία εργασία της. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ούτε εγώ μιλάω νοηματική, φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Αλλά όπου ό,τι αναπτύξατε σε ό,τι αφορά τους θόγκους, στη νοηματική πρέπει να έχει να κάνει πάρα πολύ με τις κινήσεις. Και κάπου κάποτε είχα ακούσει λοιπόν ότι η νοηματική από πλευράς πλούτου, λόγω αυτού, είναι πλουσιότερη από την ομιλούμενη γλώσσα. Άρα λοιπόν όλο αυτό που μας αναπτύξατε, φαντάζομαι θα μπορούσε από κάποιον ερευνητή αντίστοιχο με εσάς να αναπτυχθεί και για τη νοηματική, έτσι δεν είναι? Τι πιστεύετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια πρώτα απ' όλα και για το πολύ ενδιαφέρον σχόλιο σας. Σίγουρα θα μπορούσε. Θεωρώ ότι η επιστήμη είναι κάτι τόσο ανοιχτό που δεν υπάρχει περιορισμός σε τίποτα. Η φαντασία είναι ο μόνος περιορισμός. Όσο υπάρχει δηλαδή φαντασία και μεράκι και θέληση για να ερευνήσουμε κάτι, σίγουρα μπορεί να διερευνηθεί. Αν και εμπίπτει η ερευνητική μου δραστηριότητα στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, και έχω κάποιες γνώσεις όσον αφορά την νοηματική, ωστόσο δεν είναι τόσο βαθιές ώστε να μπορέσω να απαντήσω επαρκώς σε ένα τέτοιο ερώτημα. Αλλά σίγουρα κάποιος που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να το ερευνήσει. Σίγουρα. Περισσότερο ήταν έναυσμα για παραπέρα έρευνα παρά η ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Πολίτης. Μιχάλη, δεν σ' ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι, Μιχάλη. Δεν σ' ακούμε. Το μικρόφωνο. Ακούτε? Ναι, τώρα σε ακούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα, το θέμα της ετοιμολογίας. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, σε συνέδριο τσελετό προ-COVID, είχε τεθεί το ζήτημα της ετοιμολογίας κάποιων χημικών όρων, μεταξύ αυτών και του οξυγόνου. Το οξυγόνο μας προέκυψε από παρέμβαση αρχικώς των Γάλλων, οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά, και υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τους Έλληνες μεταφραστές του 19ου αιώνα και ετοιμολογείται ως εξής. Οξυγόνο είναι αυτό το οποίο παράγει οξέα. Απλώς αυτή την παρατήρηση θέλω να προσθέσω. Είναι γραμμένο, είναι ο άθμος γαζής που το αναφέρει αυτό. Ιταλικό, είναι σε αυτή την κατηγορία των δανείων που αναφέραμε, δάνειο από αναγνώριση. Δηλαδή αναγνωρίζουμε τα αρχαιοελληνικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκαν οι Γάλλοι για να πλάσουν αυτόν τον νεολογισμό. Το εξηγεί ο μεταφραστής, ο οποίος ήταν σε επαφή με τους Γάλλους συγγραφείς. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και είναι ολόκληρη συζήτηση. Έχουν γι' αυτά, κρατούν αρχεία, όπως και για το μικρόβιο, ο Παστέρ με ένα συνεργάτη του. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά, ότι ήθελε να πει, αυτό τελικά δεν είναι πολύ επιτυχής η επιλογή, ήθελε να πει, γιατί μικρόβιος θα πει με μικρόβιο, βραχίδιος, ενώ ήθελε να πει μικρός οργανισμός. Είναι κάπως λίγο ατυχής η επιλογή.
στο πλαίσιο των Γάλλων. Αλλά υπάρχουν πρακτικά για το πώς καταλήγουν στην ονομασία. Ναι. Και το οξυγόνο είναι μια παρόμοια περίπτωση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Κύριος Βαλιοντής. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Καταρχάς να συγχαρώ και τις τρεις ομιλήτριες για τις εξαιρετικές ομιλίες τους. Και η δική μου ερώτηση είναι φωνολογική, αλλά απευθύνεται στην κυρία Πουλιώτη. Ο Αϊνστάιν, η λέξη, το όνομα, η μεταγραφή του ονόματος του Αϊνστάιν στα ελληνικά, πόσες συλλαβές έχει? Τα δύο I, τα I είναι διφθόγγι, γιατί το εκφωνήσετε ως Αϊνστάινιο. Ναι, Αϊνστάινιο. Αϊνστάινιο ή Αϊνστάινιο. Γερμανός ήταν. Αϊνστάιν λεγόταν ουσιαστικά. Θα το λέμε και με την προφορά. Η ελληνική λέξη Αϊνστάιν είναι δυσύλλαβη. Δεν είναι δυσύλλαβη. Βέβαια, άλλη προφορά στα γερμανικά και άλλη στα ελληνικά. Με συγχωρείτε. Άλλη μόνο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την προφορά των γερμανικών στα ελληνικά. Επομένως, απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο, δηλαδή, η ερώτηση. Βέβαια. Το θέμα είναι πώς προφέρεται στα ελληνικά, αν προφέρεται ως... Διότι μέχρι τώρα το Αϊνστάινιο το λέγαμε Αϊνστάινιο. Βέβαια. Και όχι Αϊνστάινιο. Μα κάνει και κόπο ο Κώστας να το πει καν. Μα για να εκφωνηθεί, ναι. Δεν μπορούμε να το προφέρουμε έτσι. Απλώς... Και εγώ Αϊνστάινιο το ήξερα μια ζωή. Πώς το βρήκες, Μαρία, στις πηγές, πώς το βρήκες? Για την ελληνική το βρήκα ως Αϊνστάινιο. Ο τόνος δηλαδή στο Α. Στο Α, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε Κώστα γι' αυτό. Είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πρέπει να δούμε και τώρα το είδος των πηγών. Ευχαριστώ, δεν θέλω τώρα. Ναι, όχι, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό το σχόλιο, ναι. Μπορεί να διαφέρουν οι πηγές. Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Και είπα ότι όλες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι τρεις ομιλίες. Δεν βλέπω για την κυρία Κατσογιάννου καμία ερώτηση για τις γλώσσες. Μας εντυπωσίασε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι εξαιρετικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μόνο ότι προχωρήσετε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ δεν είναι η μητρική μου γλώσσα η ελληνική. Την μαθαίνω ακόμα, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ γιατί, παράδειγμα, είπατε για τις τεχνικές γλώσσες. Στη νομική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνω μετάφραση από τα ελληνικά στα ρωμανικά και από τα ρωμανικά στα ελληνικά, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχη λέξη. Και τότε για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να βρω, να εξηγώ με άλλες λέξεις τον όρο που έπρεπε να το μεταφράσω. Γι' αυτό φτιάξαμε την εταιρεία ορολογίας, στην πραγματικότητα. Όλοι το έχουμε αυτό το πρόβλημα, ξέρετε, μην νομίζετε. Όλοι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Βλέπω ένα χεράκι στην Κατερίνα Τσιντοράκη. Τα βλέπεις τα χεράκια. Απλά δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, Κατερίνα, σ' ακούμε. Γιατί έχω τρομάξει. Δεν σε βλέπουμε, αλλά σ' ακούμε. Ήθελα, καταρχήν, όντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις όλες και η παρουσίαση με τα στοιχεία του περιοδιακού πίνακα με συγκίνησαν κιόλας, γιατί είναι και το πρώτο μου πτυχίο στο αντικείμενο. Επίσης, έχει ενδιαφέρον το σημείο για το awareness. Ήθελα να σημειώσω, υπάρχει η φορολογική ενημερότητα, αλλά σε άλλα συγκείμενα το επίγνωση είναι πολύ σωστό και πολύ σωστότερο από το ενημερώτα που το είχαμε χρησιμοποιήσει. Τώρα, για τις τεχνητές γλώσσες ήθελα να βάλω μια σκέψη μου, αφού έτσι και αλλιώς, όπως είπε η Μαριάννα, είναι ακόμα σε σκέψεις όλα αυτά που μας παρουσίασε. Επειδή κάποια στιγμή χρειάστηκε
να ασχοληθώ με τις τεχνητές γλώσσες στο πλαίσιο του δικού μου αντικειμένου και είδα ότι τελικά χρειάζεται, πραγματικά λέγονται όλες τεχνητές κατασκευασμένες. Μερικές φορές οι τεχνητές θεωρούνται ότι είναι ευρύτερη έννοια. Καλύπτουν δηλαδή κατασκευασμένες και κάποιες άλλες. Αυτό που εγώ περισσότερο ένιωσα είναι ότι χρειάζεται να γίνει σε αυτές τις τεχνητές γλώσσες μια ομαδοποίηση μεγαλύτερη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο πεδίο της πληροφόρησης, στην επιστήμη της πληροφόρησης, πληθυκονομία κλπ, εμείς χρησιμοποιούμε την έννοια, λέμε γλώσσες ευρετηρίασης, ελεγχόμενες γλώσσες, τέτοιες είναι οι θησαυροί, για παράδειγμα, είναι γλώσσες. Απ' την άλλη, έχουμε τις γλώσσες μοντελοποίησης, που πάλι είναι και αυτή μια άλλη μορφή. Δηλαδή, οι γλώσσες είναι τα συστήματα συνεννόησης, τα οποία όμως έχουν διαφορετικές μορφές, μορφολογία, δεν ξέρω πώς θα το πείτε, οι γλωσσολόγοι. Και επομένως, νιώθω, χωρίς να μπορώ να απαντήσω, να δώσω μια απάντηση, είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τις λέμε όλες τεχνητές και να βάζουμε μαζί και τη UML και το θησαυρό και την Esperanto κλπ. Έχουν στοιχεία διακριτικά. Αυτά. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο να απαντήσω. Ήταν ερώτηση ή απλώς το... Για μένα ήταν σκέψη και φυσικά από μένα δεν είναι. Όχι, μπορώ να απαντήσω φυσικά. Γι' αυτό άλλωστε, ξέρω, πήγα πάρα πολύ γρήγορα, αφενός γιατί είχα αγχωθεί με το χρόνο, επειδή είχαμε ήδη ένα προβληματάκι, και αφετέρου επειδή το αντικείμενο είναι άγνωστο και έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω την εισαγωγή πριν πω όλα αυτά που ήθελα να πω. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είχε να κάνει με αυτό που συμφωνούμε όλοι, ότι τελικά πώς θα τις λέμε, τεχνητές κατασκευασμένες. Σας επισημαίνω ότι τώρα έχει προσταθεί και το επινοημένες ως όρος. Έτσι, το invented languages κυκλοφορεί πάρα πολύ και στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, αλλά και είναι και ενδιαφέρον όρος για τα ελληνικά. Κατερίνα, την ερώτηση την περίμενα. Όχι από σένα απαραίτητα, αλλά μου είναι αυτονόητο. Είναι η πιο λογική ερώτηση που θα μπορούσε κανείς να κάνει. Και γι' αυτό είχα φτιάξει αυτή τη διαφάνεια, που έλεγε ότι πολλές διεκδικούν τον τίτλο, αλλά τελικά στο συγκεκριμένο χώρο μελέτης, όταν σήμερα λέμε, όταν αναφερόμαστε σήμερα στη μελέτη των τεχνητών γλωσσών, εννοούμε κυρίως τις κατηγορίες που έχω βάλει μέσα στο πλαίσιο που βλέπετε στη διαφάνεια. Όχι επειδή οι άλλες δεν είναι τεχνικές, βλέπεις, οι ελεγχόμενες γλώσσες είναι κάπου πολύ χαμηλά στην ιεραρχία. Αλλά γιατί υπάρχει ένας κανόνας, δεν χρειαζόμαστε πια τη διαφάνεια ή ας την αφήσω, μπορεί να τη θέλετε, υπάρχει κάτι σημαντικό. Άλλο πράγμα είναι να κατασκευάσω έναν κώδικα, του οποίου κατασκευάζω και όλα τα στοιχεία, και άλλο πράγμα είναι να κατασκευάσω έναν κανόνα από τον οποίο, από τον κώδικα, παράγω ένα υποπροϊόν. Για παράδειγμα, τα κορακίστικα δεν χρειάζεται. Δίνω το εύκολο παράδειγμα, έτσι. Τα κορακίστικα ή τα ποδανά, ας πούμε, δεν χρειάζεται να θεωρηθούν ξεχωριστή γλώσσα, γιατί παράγονται με συγκεκριμένο κανόνα από μια αρχική γλώσσα που ήδη γνωρίζουμε. Ενώ η Εσπεράντο, πάλι να πάρω ένα γνωστό παράδειγμα, ακόμη και αν περιέχει ρίζες από γνωστές γλώσσες, έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ως νέος κώδικας. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Έτσι, και πάλι δεν είναι αρκετός ο ορισμός που δίνω. Είναι σαφές ότι ούτε αυτό που λέω είναι αρκετό, αλλά είναι ένα κριτήριο διάκρισης. Με αυτή τη λογική το πλαίσιο περιλαμβάνει αυτό που λέμε τεχνητές γλώσσες και αυτό που εξετάζουμε όσοι ασχολούμαστε με το θέμα κυρίως. Και όλα τα άλλα θεωρούνται αυτό που έχω ονομάσει η γκρίζα ζώνη των τεχνητών γλωσσών, η οποία χωράει πάρα πολύ νερό. Συνήθως κάθε φορά που αναφέρω το θέμα, πάντα εμφανίζεται και κάποιος να πει: μα εγώ όταν ήμουν μικρό έκανα αυτό με την οικογένεια. Και το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, έτσι. Είναι κώδικες αυτοί, δεν είναι. Αλλά δεν χωράνε στο να κάνει κανείς τον πυρήνα, τον κορμό αυτής της μελέτης. Χωράνε κάπου στην περιφέρεια όμως. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν, Κατερίνα, σε κάλυψα ή αν άνοιξα καινούργιες. Εντάξει, έτσι η Μάικ. Και εγώ σκέψεις είπα ότι διατυπώνω. Δεν έχω καταλήξει. Μια χαρά. Μια χαρά θέμα άνοιξες.
Ναι, είναι τα θέματα που με ταλανίζουν τελευταίως, γι' αυτό απάντησα έτσι. Την κατηγοριοποίηση πάντως σκοπεύω να την παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη. Είναι το επόμενο μου θέμα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από κάποιο χεράκι που δεν βλέπω? Θέλει κάποιος να ρωτήσει τώρα κάτι πριν κλείσουμε? Αναστασία, αν δεν θέλει κάποιος άλλος ή άλλη συνάδελφος, γιατί εγώ είμαι στο πρόβλημα, οπότε δεν είναι σωστό να παίρνω το χρόνο των άλλων. Υπάρχει κάτι άλλο? Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Τσακαλίδου. Ερώτηση, παύλα, παρατήρηση. Υπάρχει χρόνος. Άλλωστε, άλλη συνεδρία αργεί να ξεκινήσει. Όχι. Θέλω να πω ότι να μην προηγηθώ εγώ, αν υπάρχει άλλος. Δεν βλέπω καμία άλλη. Βλέπετε εσείς υπόλοιποι κάποιον άλλον να θέλει να ρωτήσει κάτι? Εγώ δεν βλέπω άλλο χεράκι. Οπότε... Με χαρά σας ακούω. Ναι, είχατε πάρα πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές σε ελληνικά έργα για στοιχειώδεις ορισμούς της γλωσσολογίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ξέρω εγώ, καταρχήν είναι ορισμοί στους οποίους συμφωνούμε όλοι, έτσι είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να δώσετε ελληνική βιβλιογραφική παραπομπή και μπορεί να νομίζει και κάποιος ότι τις ανακάλυψαν οι συνάδελφοι. Οι Έλληνες επιστήμονες. Επίσης, είχατε μια παραπομπή, αν πρόσεξα καλά, την έχω σημειώσει, Τριανταφυλλίδης, 1993. Ναι, κάπου σε μια διαφάνεια είχατε, ενώ φαντάζομαι ότι εννοείται... Το 41 και παλαιότερες. 1993, θέμνη είναι δυνατόν. Ναι. Μια γενική παρατήρηση και επίσης δεν χρειάζεται να ορίσετε το φώνημα και το φθόγκο. Είναι δεδομένοι οι ορισμοί, παρά μόνο εάν θέλετε να δώσετε κάτι περισσότερο από αυτού. Κάποιο σχόλιο δικό σας που να αφορά το συγκεκριμένο πεδίο με το οποίο ασχολείστε. Ωραία. Μπορώ να απαντήσω? Βεβαίως. Φυσικά και τα όρισα πολύ ξεκάθαρα και πιστεύω δικαιολογημένα και αιτιολογημένα, γιατί στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε εντρυφήσει καθόλου ή ασχοληθεί, υπάρχουν όροι που δεν χρησιμοποιούνται ορθώς. Δηλαδή, χρησιμοποιούν κατά κόρον τον όρο φώνημα, που σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν να πούνε. Αυτό που θέλουν να πούνε στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι ότι εξετάζουμε τις πραγματώσεις των φωνημάτων, οι οποίες είναι οι φθόγγοι. Ωραία, τότε δεν αναφέρεστε. Αντικαθίσταται λοιπόν συχνά. Δεν αναφέρεστε στο γλωσσολογικό ορισμό, αλλά σε τυχόν παρανοήσεις. Είναι άλλο θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ο γλωσσολογικός ορισμός είναι απολύτως αποδεκτός από όλους. Ναι, ναι, ναι. Και έπρεπε να εστιάσετε, στις πιθανές παρανοήσεις. Αυτό ακριβώς πήγαμε να κάνουμε με τη διδακτορική διατριβή, γιατί ασχολήθηκε και με τη γλωσσολογία, ότι η παρανόηση αυτή είναι πολύ μεγάλη στο κομμάτι της ειδικής αγωγής και δεν υπάρχει, ας πούμε, συνέχεια σε σχέση με αυτά που επιτάσσει, ας πούμε, η επιστήμη της γλωσσολογίας, ενώ είναι πολύ ξεκάθαροι όροι και ορισμοί για όλους τους γλωσσολόγους. Απ' την άλλη, βλέπουμε στην ειδική αγωγή να υπάρχει μία σύγχυση με τον όρο φώνημα, τον οποίο τον ανακατεύουν πολλές φορές με το φθόγκο, με τον ήχο, τα εξομοιώνουν όλα σαν να είναι κάτι το ίδιο, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Και επίσης το ίδιο συναντάται και με τον όρο φωνολογική επίγνωση, όπου δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ ο όρος φωνολογική επίγνωση, όσο ο όρος φωνολογική ενημερότητα, που θεωρούμε επίσης ότι δεν είναι τόσο ορθός, ούτε τιμολογικά, ούτε σαν χρήση στο πεδίο αυτό. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Οπότε θεωρήσαμε, επειδή δεν έχει συζητηθεί το θέμα αυτό ποτέ στην πραγματικότητα, η καταχρηστική χρήση, ας πούμε, αυτών των όρων και η ισοδύναμη χρήση, ενώ δεν υπάρχει ισοδύναμη στην πραγματικότητα, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό ότι πρέπει να υπάρχει μια βάση και όσον αφορά τη γλωσσολογική απόδοση των όρων. Ωραία, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ναι, άρα να εστιάσετε στις παρανοήσεις. Φυσικά, αυτό είναι το πρόβλημα, οι παρανοήσεις. Οι γλωσσολογικοί ορισμοί είναι δεδομένοι. Ακριβώς. Και δεν έχουν διατυπωθεί από Έλληνες γλωσσολόγους. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς επιλύεται αυτό. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ βιβλιογραφία. Η κυρία Κουτσογιάννου, θα πείτε μου, νομίζω ότι θα με βοηθήσετε εσείς ακόμα πιο πολύ σε αυτό. Προσπαθώ να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ σας άκουγα τόση ώρα. Δεν είχε δοθεί η διευκρίνηση που μόλις δώσατε. Όπως σας άκουγα, έλεγα, γιατί μας τα λέει όλα αυτά που τα κάνουμε στο πρόγραμμα. Τα είπα στην εισαγωγή. Μάλλον δεν τα ακούσατε, μάλλον. Ναι, ίσως είπα στην εισαγωγή.
Και σκεφτόμουν, αυτά εμείς τα κάνουμε στο πρώτο έτος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι, για παράδειγμα, τη χρήση του όρου φώνημα, με άλλη σημασία, αντίστοιχη του φόγκου, εγώ την έχω ακούσει και από τους φυσικούς, για παράδειγμα, όταν δούλευα στο ΙΕΡΕ. Όπου ο καθένας έλεγε ό,τι μπορούσε. Βλέπω και τον Κώστα που σηκώνει χέρι ως φυσικός. Έτσι. Εγώ το έλεγε ό,τι μπορούσε. Ήταν πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, βάζει ένα εισαγωγικό μάθημα φωνητικής και διδάσκει στην ορολογία. Είναι στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ απλό αυτό. Σας λέω, στην αρχή ξαφνιάστηκα που τα άκουσα. Τώρα, με τη διευκρίνηση, καταλαβαίνω πολύ καλύτερα το θέμα. Ναι. Αλλά κυρίως, όλο αυτό που λέτε το έχω δει και σε άλλο χώρο. Οπότε ίσως είναι χρήσιμο να συζητηθεί κάπως πιο... Είναι πολύ προβληματικό όμως, γιατί άμα δείτε, είναι όγκος τεράστιος της βιβλιογραφίας και είναι μια σύγχυση η οποία είναι... Αλλά για να ξεχωρίσετε το όγκο από το θεώνυμα, ας πούμε, είναι κάτι πολύ απλό και βασικό. Τώρα το να εξηγήσει τα επιφώνημα, αυτό είναι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που πήρα όλο αυτό το χρόνο. Ο Κώστας. Δεν θα μιλήσω σαν θεσμικός, αλλά θα μιλήσω σαν παππούς. Διότι από τα πρώτα χρόνια του εγγονού μου, του ξεχώριζα τους φθόγκους. Να καταλάβει καλά σε κάθε λέξη τις διαφορετικούς ήχους, τους φθόγκους. Και κάναμε και ένα παιχνίδι και μιλάγαμε μόνο με φωνή, εντάξει, ας πούμε. AI και εννοούσα, Σπύρο, τι κάνεις, ας πούμε. Και ξεχώριζε και το συλλαβισμό και τους ξεχωριστούς ήχους. Και είναι βασικά, νομίζω, για τα πρώτα χρόνια των παιδιών, ας πούμε. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα. Δεν ήθελα να σου πάρω άλλο χρόνο. Τελειώνουμε τη συνεδρία μας αυτή με αυτό το ωραίο παράδειγμα του παππού Κώστα Λεοντή. Μας άρεσε όλους. Ευχαριστώ και του παππού Παύλα Γλωσσολόγου. Παύλες, βέβαια. Διοργανωτή. Τι να λέμε τώρα για τον Κώστα. Θα κλείσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή αντάμωση το απόγευμα. Πρώτα σας. Γεια σας.